Γιατί έχουν συνεργαστεί με το Φίβο, έχουν τραγουδίσει τα μεγάλα του τραγούδια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λένε για το μεγάλο μουσικοσυνθέτη. Πάρα πολύ συγκινημένη. Έκανα μεγάλη προσπάθεια. Είμαι πολύ φορτισμένη. Γιατί και το «Γεια» ήταν ένα τραγούδι που μας πήγε εκτός Ελλάδας παντού. Ταξιδέψαμε με αυτό. Και σήμαινε και για μένα και για το Φίβο πάρα πολλά για την καριέρα μας. Είναι ένα υπερθέαμα. Είμαστε πάρα πολύ καλλιτέχνες. Ξενυχτισμένη, γιατί μια τέτοια δουλειά, μια τέτοια παραγωγή δεν βγαίνει σε μερικές ώρες. Το που έχω ξαναπεί είναι το στάδιο στα όλα της Δέσποινας. Το θεωρώ από τα κορυφαία του. Και δικό σας αγαπημένο? Ένα από τα πολλά, Κοσμοθεωρία. Πολύ μεγάλη συγκίνηση. Είναι μεγάλη βραδιά αυτή σήμερα. Και πραγματικά έχω και αγωνία. Πολύ που θα βγω και θα τραγουδήσω. Σίγουρα έχω κλάψει με τα δικά μας. Κάποια τραγούδια ήταν πολύ έντονα, όπως το «Χαμένα», όπως «Ο ήλιος που έγινε βροχή» και άλλα πολλά, το «Λάθος». Είναι εδώ ο γιος σας? Ναι, είναι εδώ. Ο Διονύσης έσκησε. Το ξέρω, ήταν κούκλαρος, ήταν φοβερός, τον άκουγα από μέσα. Πολλές γυναικείες φωνές ακούστηκαν όταν βγήκε. Πώς δεν ακούστηκαν? Πρώτα απ' όλες ακούστηκε η δική μου. Είναι τεράστιος, τον στηρίζουμε. Έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος. Και έχω αγωνία να βγω πάνω στη σκηνή να το κρεμίσουμε. Ήταν μια συνεργασία η οποία νομίζω άφησε εποχή. Ήταν πολύ μεγάλο σταθμό για μένα. Εύχομαι να αποτέλεσα κι εγώ ένα κάποιο σταθμό στη μουσική διαδρομή του Φίβου. Βγήκαν πολλά τραγούδια επιτυχίε, το «Δανικά», ο «Φάρο». Μετά κάναμε και εκείνο τον τουέτο με τον Αντώνη το Ρέμο, το «Εμείς», που έκανε πάντα κόκκινη την εποχή. Ανυπομονώ πάρα πολύ να βγω να το πω μαζί με τον Αντώνη μετά από τόσα χρόνια. Μου αρέσει πολύ το Νυχτολούλουδο που έχει γράψει για τη Δέσποινα. Θέλω να μου πείτε ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι που σας έχει γράψει ο Φίβος. Το «Μυθισμένες αγαπώ». Υπάρχει κάποιο που να έχετε κλάψει εσείς με τα τραγούδια του Φίβου? Είναι το «Μοναξιά ημέρα έκτη». Το οποίο είναι φοβερό κομμάτι. Γενικά ο Φίβος μου έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Κανένας από εμάς δεν κάνει κάθε μέρα εμφάνιση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Και είναι και ιδιαίτερη η σημερινή μέρα, γιατί όπως είπες και εσύ, είναι 20 χρόνια Φίβος. Είναι μια γιορτή έτσι κι αλλιώς. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι μας θα προσπαθήσουμε να διασκεδάσουμε και εμείς, αλλά να κάνουμε και τον κόσμο που είναι εδώ να περάσει καλά. Είναι πάντα πολύ ήρεμος, πολύ πράος, δίνει τις εντολές που πρέπει να δώσει τις σωστές. Μας είπε να είμαστε ο εαυτός μας και να το διασκεδάσουμε, γιατί αυτό έχει σημασία πάνω απ' όλα. Θέλω να μου πείτε το αγαπημένο σας τραγούδι. Το «Δηλητήριο». Ό,τι αλλάξει μετά από τόσα χρόνια σήμερα. Η ομορφιά μας. Αυτή έχει παραμείνει. Τι έχει αλλάξει, μεγαλώνουμε. Αλλά είμαστε γεμάτοι εμπειρίες. Και γεμάτοι αγάπη. 20 χρόνια Φίβος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι ένα μεγάλο πάρτι της μουσικής. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά ωραία τραγούδια και τραγούδια τα οποία όλο αυτό το καιρό περάσαμε αγάπες, χαρές, στεναχώριες. Το Σάββατο είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Ένα μοναδικό ταλέντο. Άνθρωπος ο οποίος δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, έπαιρνε το φαγητό του και την κουβέρτα του και κοιμόταν μέσα στο στούντιο. Τον αγαπάμε πάρα πολύ. Του ευχόμαστε στα 50, άμα γουστάρει εκείνος. 20 χρόνια Φίβος, 20 χρόνια επιτυχίες, 20 χρόνια αστήρευτου ταλέντου. Ένα φαινόμενο. Υποκλίνομαι, θαυμάζω και αγαπώ. Το πρώτο τραγούδι που σας έγραψε και τραγουδήσατε? Το πρώτο τραγούδι που μου έγραψε ήταν και από τα πρώτα τραγούδια της καριέρας του άλλωστε. Ήταν το «Κάποιο καλοκαίρι». Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πραγματικά, σε αυτήν πάρα πολύ ωραία βραδιά, τη σπουδαία βραδιά. Με τα τόσο ωραία τραγούδια, τους τόσο ωραίους καλλιτέχνες. Με όλο αυτό το κοινό που έχει έρθει και έχει γεμίσει εδώ το χώρο. Μια πολύ σημαντική βραδιά για την καριέρα μου, σημαντική βραδιά για όλους μας. Αγαπημένο τραγούδι από το Φίβο είναι σίγουρα αυτό το τραγούδι που έχει δώσει στην Κέντι Καρμπή, το «Χαμένα». Εμένα είναι τα δικά μου. Ευχαριστώ. Εκτός από τα δικά μου, «Καρά» πάρα πολύ, μου αρέσει το «Καρά». Και γενικά μου αρέσει και η Κοκκίνου πολύ, μου αρέσει και ο Πετρέλης, μου αρέσει και ο Καλίδης. Σε ένα αγαπημένο τραγούδι? Εγώ και χάθηκα. Και αυτό, πολύ. Αισθάνομαι σαν το τέλος της επίσδειξης που βγαίνει ο μόδιστρος με τα μοντέλα του για να χαιρετήσει. Θα βγάλω λίγο το σκονάκι μου. Θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου σε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας απόψε και μας στηρίζετε με την αγάπη σας όλα αυτά τα 20 χρόνια. Αυτά λοιπόν τα